ομόφυλα ζευγάρια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί, είναι πρώτον ότι δεν αφορά υιοθεσία, αφορά αναδοχή, ένα. Και δεύτερον, επειδή άκουσα μία φράση και θέλω να την σχολιάσω από το Δημήτρη Καμένο. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτό το παιδί θα μεγαλώνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε ρατσιστικά προς Θεού. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας να πω και κάτι ακόμη. Μεγαλύτερος προβληματισμός υπάρχει πάντως, κύριε Μαντά, αν μου επιτρέπετε, όταν επιχειρηματολογείται, όχι στο συγκεκριμένο που είπατε. Αν επιχειρηματολογείται και λέτε, είμαστε όχι στην υιοθεσία γιατί ένα, δύο, τρία επιχειρήματα, αλλά ναι στην αναδοχή. Δηλαδή αδυνατίζετε και την ίδια την εισήγησή σας. Είναι μία γνώμη αυτή, την ακούω, καλοπροαίρετα όπως πάντα. Απλώς διευκρινίζω το άρθρο του νόμου. Δεν λέω τη γνώμη μου εδώ. Έτσι. Λέω ακόμη μία φράση που την άκουσα από τον Δημήτρη Καμένο και δεν νομίζω ότι. Δηλαδή νομίζω ότι χρειάζεται να τη σχολιάσω. Αν θα μεγαλώνουν σε φυσιολογικές οικογένειες ή μη φυσιολογικές οικογένειες. Έχουμε φύγει από αυτό, από αυτή την εποχή. Ξέρετε, στο αμερικάνικο και στο διεθνές ταξινομικό σύστημα, πριν κάποιες δεκαετίες η ομοφιλοφιλία ήταν αρρώστια. Λοιπόν, δεν είμαστε εκεί. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είμαστε σε μία άλλη, δεν θα διαφωνήσω σε μία άλλη μαζί σας. Κατάσταση. Αλλά μήπως αυτό το μπέρδεμα της προοδευτικής και συντηρητικής άποψης δεν έχει να κάνει και με το πώς η κοινωνία μπορεί να μην είναι έτοιμη να το δεχτεί. Τα παιδάκια στο σχολείο. Ξαναλέω. Πολλά πράγματα δεν είναι έτοιμοι να δεχτεί η κοινωνία αυτή. Μήπως έχει να κάνει με την ιδεολειψία σας, δηλαδή, όπως σας κατηγορεί. Το προοδευτικό είναι να είναι επίκεντρο το παιδί. Σε παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω, δεν γίνεται. Δεν είναι. Εντάξει. Επίκεντρο και επίκεντρο το παιδί είναι. Και εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Πάμε στο ερώτημά σας. Τι δεν ρωτήσατε. Δεν ρωτήσατε ότι και μου κάνει εντύπωση. Υπήρχε μια δικαστική απόφαση ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Με βάση αυτή την απόφαση υποχρεωθήκαμε και για να άρουμε, όπως και έχει αρθεί το πρόστιμο, υποχρεωθήκαμε να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Όντως υπάρχει αυτό. Ένα. Όντως δεύτερο. Αυτές οι μονάδες είναι οι δύο παλιότερες. Η απόφαση λέει για την απελευθέρωση ενέργειας. Δεν λέει για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ακούστε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά ισχυρίζομαι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εξυπηρετεί, αν θέλετε, μάλλον συμμορφώνεται σε εισαγωγικά με την απόφαση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η χώρα μας. Έρονται τα πρόστιμα και πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι η εξής. Αυτές είναι δύο λιγνητικές μονάδες, οι οποίες είναι δύο από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες, με ορισμένο χρόνο ζωής. Ένα. Δεύτερο. Εμείς στην πράξη ακυρώσαμε μνημονιακά σχέδια που προέβλεπαν το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ και δεύτερον την παραχώρηση των δικτύων στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς όμως δεν μου απαντάτε σε τι θα ωφεληθεί η χώρα, σε τι θα ωφεληθεί ο καταναλωτής. Τη μείωση των τιμών που σας είπε ο Γιώργος, θα τη δούμε. Σε τι θα ωφεληθεί η χώρα και ο καταναλωτής. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πολίτη. Πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις. Όχι, δεν είναι κομματικές αντιπαραθέσεις, είναι ποια είναι η πραγματικότητα. Η περιγραφή, ποια είναι η πραγματικότητα. Τρίτον, το αν θα ωφεληθεί η χώρα από αυτή την κίνηση, εγώ δεν νομίζω ότι μία τέτοια κίνηση μπορεί να έχει άμεση αντανάκλαση σε αυτό που λέμε στις τιμές, τιμολογιακή αμέσως. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα, η διαμόρφωση των τιμών, είναι ένα ζήτημα που αφορά πώς ακριβώς θα αναπτυχθεί μετά από αυτή την κίνηση που σας ξαναλέω. Ένα λεπτό. Δεν θα έχει όφελος ο καταναλωτής. Αυτή, ακούστε δύο με. Δεν ακούτε όμως. Σας ακούμε. Λέω, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ήταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Δεύτερον, αυτές οι λιγνητικές μονάδες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τρίτον, οι εργαζόμενοι αυτών των μονάδων θα έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και θα υπάρχουν ανταποδοτικά. Για 6 χρόνια. Για 6 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχνεύσω, δεν μπορώ να δω το όφελος το οποίο μπορεί να υπάρχει για τον καταναλωτή. Και ξέρετε γιατί το λέω. Πώς είναι αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Κύριε Παπαδάκη, να σας πω αλλιώς. Να σας το πω διαφορετικά. Θα συνεχίσει να υπάρχει αν τον αγοράσουμε εγώ και εσείς, κύριε Μαντά. Στο κοινωνικό τιμολόγιο θα συνεχίσει να υπάρχει. Όχι, όπως και η πτώση. Αν συνεχίσει να υπάρχει.
στην Ήπειρο. Αν τα πληρώνω εγώ, έτσι. Αν τα πληρώνω, ακούστε, δηλαδή, ακούστε, πουλήσαμε τις λιγνητικές μονάδες και αυτοί θα έχουν τα κέρδη τους και θα μου βάζουν εμένα χαράτσι υπέρ της κοινωνικής πολιτικής την οποία θέλετε να ασκήσετε εσείς. Εγώ είμαι υπέρ της κοινωνικής πολιτικής. Εγώ είμαι υπέρ της κοινωνικής πολιτικής. Είμαι σίγουρος. Δεν εφαρμόζεται με χαράτσια όμως. Είμαι σίγουρος. Δεν εφαρμόζεται με χαράτσια. Να πω και κάτι άλλο. Γιατί και ο ίδιος που είναι στο κοινωνικό τμήμα. Μου επιτρέπετε δύο πράγματα να πω. Τότε να συζητήσουμε, εφόλης της ύλης, τι είναι αυτό. Είναι ο ανταγωνισμός άραγε της αγοράς ή κάτι άλλο το οποίο φέρνει πιο χαμηλές τιμές. Μου κάνει εντύπωση.